Σαν τεράστιο. Καταρχήν εγώ να χαιρετήσω τη σημερινή κινητοποίηση που έγινε με ευθύνη των δημοτικών παρατάξεων και στην οποία συμμετέχω εγώ ως δήμαρχος και σαν δημοτική και εμείς παράταξη. Συμμετέχουμε απλώς για να αναδειχθεί το μέγεθος του προβλήματος που ο κόσμος ακόμα δεν το έχει κατανοήσει. Σήμερα λοιπόν προχωράει η κυβέρνηση σε μία σύμβαση που είναι οικονομικό σκάνδαλο και περιβαλλοντικό σκάνδαλο. Οικονομικό σκάνδαλο και χρησιμοποιώ τα λόγια που χρησιμοποιούσαν πρόσφατα κυβερνητικά στελέχη και κομματικά στελέχη, βουλευτές, στελέχη που είναι στην περιφερειακή παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ στην Πελοπόννησο, αλλά και τοπικά στελέχη. Είναι οικονομικό σκάνδαλο γιατί έχει μια τεράστια τιμή που θα επιβαρυνθούν οι δημότες μας, ενώ θα διαχειρίζεται, θα σας πω, ένα κομμάτι και που έμεινε αναπάντητο ακόμα και χθες στην Υπουργική, λέγοντας ο κύριος Σταθάκης ότι αυτό δεν μας απασχόλησε στην επαναδιαπραγμάτευση. Δηλαδή, για να κατανοήσει ο κόσμος, γίνεται μία επένδυση την οποία θα αποπληρώσουμε εμείς με αυτά τα δυσβάστακτα τέλη και το κράτος με τα 68 εκατομμύρια ευρώ που θα συμμετέχει ως επιχορήγηση. Ενώ θα διαχειρίζεται επιπλέον άλλα τόσα σκουπίδια από τρίτους, δηλαδή από ιδιώτες, από άλλους φορείς, και γι' αυτό το λόγο οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν κατασκευαστεί σχεδιαστικά να είναι τεράστιες. Τα φαραωνικά έργα που έλεγαν κάποιοι τα ξεχάσανε. Τη σύμβαση η οποία ήταν απαράδεκτη την ξεχάσανε. Σήμερα λοιπόν θα κληθούν οι πολίτες με 100 ευρώ τον τόνο, σύν τα μεταφορικά, να γίνει μια διαχείριση ολοκληρωμένη, τη λένε αυτοί, η οποία θα θάβει το 74 περίπου τις 100 των απορριμμάτων. Δηλαδή ουσιαστικά θα βελτιώνει ούτε 10% αυτό το οποίο βιώνουμε σήμερα. Μια απαράδεκτη σύμβαση. Εγώ καλώ όλους τους Κορίνθιους, αλλά και μέσα από τη συγνότητά σας όλους όσους μας ακούνε σε όλη την Πελοπόννησο, να κινητοποιηθούν ακόμα και απέναντι σε κάποιες δημοτικές αρχές, οι οποίες δυστυχώς στη στιγμή που έπρεπε να είναι στο ύψος των περιστάσεων, για πρώτη φορά μέσα εκεί η σύσκεψη στο Μαξίμου, για πρώτη φορά είπαν ότι είναι υπέρ της σύμβασης του ΣΔΙΤ. Είπα και πριν από λίγες μέρες ότι υπήρξε μεθόδευση. Υπήρξε η αφωνία του Προέδρου του ΦΟΣΔΑ Πελοποννήσου, του κ. Ανδρικόπουλου, ο οποίος δεν μετέφερε καν τις αποφάσεις που είχαμε πάρει σε δύο τουλάχιστον συσκέψεις που έλεγαν όχι στο ΣΔΙΤ, όχι στις βελτιώσεις όπως αυτές έγιναν από την κυβέρνηση και θέλουμε τοπική διαχείριση των απορριμμάτων όπως προβλέπετε και από τον εθνικό σχεδιασμό. Αυτά δεν μεταφέρθηκαν, είχε δημιουργηθεί ένα ωραίο κλίμα για να πάρθει συγκεκριμένη απόφαση. Σε κάθε περίπτωση, πριν να περάσουν 5 χρόνια, δεν πρόκειται στην Πελοπόννησο να γίνει τίποτα, γιατί ήδη υπάρχουν προσφυγές από το Δήμο Ιχαλίας, θα κατεθούν από το Δήμο και φυσιολογικούς φορείς από τη Μεγαλόπολη, αλλά και Δήμοι, όπως είναι ο Δήμος Κορίνθου, έχουμε την πρόθεση να προσφύγουμε στη δικαιοσύνη για μια σύμβαση η οποία έγινε με ευθύνη μέσα από ένα διαγωνισμό που ελέγχεται και με ευθύνη της περιφέρειας Πελοποννήσου. Μια σύμβαση η οποία όμως δεν ήταν εξορτημένη από κανέναν Δημοτικό Συμβούλιο, από κανένα Δήμο, να γίνει αυτή με ευθύνη της περιφέρειας αυτή η σύμβαση. Όλα αυτά συγκεντρώνονται και θα οδηγήσουν σε μία επίλυση του προβλήματος για τουλάχιστον 5 χρόνια, όσο βάστηξε περίπου, σας λέω, οι προσφυγές που κατέθηκαν για την περίπτωση της Αττικής. Κάπου 5 χρόνια βάστηξαν. Εμείς, σαν Δήμος Κορινθίων, ήδη αυτή η βδομάδα θέλουμε. Αυτή τη στιγμή οι τεχνικές υπηρεσίες κάνουν και την τελευταία ανάλυση για να μην υπάρχουν προβλήματα στο διαγωνισμό. Μπορεί και αύριο να αναρτηθεί ο διεθνής διαγωνισμός για την προμήθεια μηχανημάτων και για την, που θα είναι με δημοπράτηση αυτά, διεθνής διαγωνισμός, και θα προχωρήσουμε σε μια ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων και αν είναι δυνατόν, επειδή τα έχουμε ξαναδεί τα έργα αυτά το 2011 που πάλι καταθέσαμε παρόμοια πρόταση, εμείς είμαστε αποφασισμένοι και με δαπάνες του Δήμου Κορινθίων και έχουμε αυτή την οικονομική δυνατότητα να κατασκευάσουμε αυτές τις εγκαταστάσεις. Γιατί με βάση τη ληστρική αυτή σύμβαση ουσιαστικά θα κάνουμε αποπληρωμή των εγκαταστάσεων σε 1 με 1,5 χρόνο. Καταλαβαίνετε τι εννοώ όλοι. Εμείς θέλουμε τα απορρίμματα να τα διαχειριστούμε καλύτερα από τη σήμερα που είναι απαράδεκτη η διαχείρισή τους, αλλά μέσα από μια ολοκληρωμένη διαχείριση με τη συμμετοχή των δημοτών, με διαλογή στην πηγή, με μικρότερο κόστος λειτουργίας και πιο αποτελεσματικά. Αυτή λοιπόν η πρόταση θα κατεθεί από το Δήμο. Πρέπει όμως ο αγώνας να συνεχιστεί, γιατί η τέρνα δεν είναι λύση. Κάποιοι έχουν ακόμα να αναπαραγάγουν ότι σε 10 μήνες θα υπάρξει
προσωρινή διαχείριση από την Τέρνα. Καμία προσωρινή διαχείριση δεν θα υπάρξει σε 10 μήνες, καμία λύση. Κάποιοι μεθοδεύουν να μείνουν τα σκουπίδια σε όλη την Πελοπόννησο στους δρόμους. Είναι αδίστακτοι. Προτιμούν να μείνουν τα απορρίμματα στους δρόμους και να έχουμε απαράδεκτες καταστάσεις, αρκεί να υπογραφεί και να προχωρήσει η σύμβαση με την Τέρνα. Δεν θα τους περάσει.